μέρο για το περιστατικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένα τραγικό γεγονός και εγώ να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου σε αυτό το βαθύ πόνο, στην οικογένεια, στους φίλους, στους καθηγητές, σε όλο τον κόσμο. Αλλά συγχρόνως θα πρέπει όλοι να συναισθανθούμε ότι κάτι δεν κάνουμε καλά, ο καθένας σε αυτό που του αναλογεί πραγματικά. Διότι ναι, νομοθετούμε, ναι, η πολιτεία, ναι, βεβαίως η αστυνομία, ναι. Δεν γίνεται να μένουμε αμέτωχοι. Δηλαδή, να μην αρχίσουμε να συνηθίζουμε τη βία. Αυτό είναι το τραγικό μήνυμα που πρέπει να βγει από αυτή την ιστορία. Και να ψάξουμε τις αιτίες, να ψάξουμε πώς καλλιεργούνται αυτές οι ομάδες, γιατί εδώ πρόκειται για ομάδα. Δεν είναι ξαφνικά ένα άτομο. Ποιος τις ενθαρρύνει, πώς τις αντιμετωπίζουμε πολιτικά, πολιτισμικά, παιδαγωγικά, κοινωνικά. Είναι πολύ μεγάλο χτύπημα για μια κοινωνία τέτοιου είδους εγκλήματα. Πιστεύω ότι υπάρχουν στιγμές στην πρόσφατη ιστορία μου που ιστορία της χώρας που εξέτρεψαν, βέβαια και παγκόσμια που εξέτρεψαν τέτοιες ακραίες συμπεριφορές, ουσιαστικά δεν δίνουν αξία στην ανθρώπινη ζωή, στην δημοκρατία, στον διάλογο, στον διάλογο, σε όλα αυτά για τα οποία ο νεαρός πάλευε και θα είχε αναλαμπρωμένο. Κύριε Σμαέρο, έχετε το λόγο. Είναι τραγικό το γεγονός ότι ένα νέο παιδί, κοντά στην ηλικία μου, δολοφονήθηκε. Πολύ κοντά στην ηλικία μου, επειδή υποστηρίζει μια διαφορετική ομάδα, Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον χουλιγκανισμό. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον χουλιγκανισμό. Μια μορφή βίας, η οποία ξεκίνησε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τους βλέπαμε σε ομάδες αντεβολιαστών. Ήδη άνθρωποι είναι. Πρέπει να ψαχτούν για να μην θυμηθούμε τη Συμφωνία των Πρεσπών και εκείνη τα συλλαλητήρια κάποιους ακραίους. Ο συνάδελφος που έδωσε πριν το ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη υπόθεση ανέφερε ότι υπάρχουν κάποιες συνδέσεις με όλα αυτά. Θα πρέπει να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει τελικώς. Και καλό θα είναι, κυρία Πέρκα, θέλετε να σχολιάσετε κάτι σε αυτό που είπε? Βεβαίως και θέλω να σχολιάσω και θα έλεγα. Λέω κάθε φορά στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να είναι λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί ο κόσμος στην ακρίβεια πια τη ζει. Υπάρχει θέμα πια επιβίωσης για τη μεγάλη πλειοψηφία των οικοκυριών. Και θέλω να κάνω και τις εξής παρατηρήσεις. Μαζί με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να σας διακόψω. Κυρία Πέρκα, παρακαλώ. Θα ακούσετε. Πρώτον, αυτή η ιστορία με το παροδικό φαινόμενο που στηρίχθηκε ένας προϋπολογισμός, παροδικό φαινόμενο η ακρίβεια. Τελειώνει η πανδημία το Μάρτιο, έτσι ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του κράτους. Τα λέγαμε. Κανένας δεν μπορούσε να πει ότι είναι παροδικό φαινόμενο, εν πάση περιπτώσει. Τα δε μέτρα για την ενέργεια κάθε μήνα αλλάζανε. Από 9 ευρώ, 18 ευρώ, 36 ευρώ, 49 ευρώ το Νοέμβρη και μετά πανηγυρικά τα 49 πήγαν 42. Μόνο για τα νοικοκυριά. Επιχειρηματίες, αγρότες, μικρές επιχειρήσεις. Αλλά μου επιτρέψτε να πω και κάτι ακόμα. Η αύξηση του ρεύμα, το παγκόσμιο φαινόμενο δεν το συνέχισε γιατί με διακόψατε. Παγκόσμιο φαινόμενο ήταν και η οικονομική κρίση και η ενεργειακή. Όλες τις πληρώνουμε ακριβότερα. Πρώτη, η πιο ακριβή χώρα σε τιμή ενέργειας είναι η χώρα μας που έχει και τον χαμηλότερο κατώτατο μισθό. Όπως είναι πρώτη σε νεκρούς για αυτή η πανδημία, όπως ήταν η πρώτη που είχε στα μνημόνια. Ωραία, κυρία Πέρκα, εσείς τι προτείνετε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς λοιπόν προτείνουμε, γι' αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι η ακρίβεια στο ρεύμα ξεκίνησε από το 19 με αύξηση 20%, 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Όταν οι τιμές των καυσίμων πέσανε το 20 λόγω της πανδημίας, δεν μετακυλίστηκε αυτή η μείωση στους καταναλωτές. Η ΔΟΗ κερδοσκόπησε 4 φορές πάνω. Ανέβηκε η μετοχή της ΔΕΗ. Ξέρετε κάτι, κυρία Πέρκα, καλές είναι διαπιστώσεις. Το ζήτημα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Κάνω πρόταση, γιατί είναι το σημείο αυτό. Όσο και να την επιδοτείς, βεβαίως και πρέπει να επιδοτήσεις τον κόσμο που υποφέρει, την ακρίβεια, αν δεν πάρεις μέτρα περιορισμού, όπως είναι η χειραγώγηση των τιμών, τα καρτέλ. Αφέθηκε η αγορά ενέργειας με το χρηματιστήριο ενέργειας και το target model, χωρίς εποπτεία. Υπάρχει παραδοχή της κυβέρνησης ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί σε ένα νόμο φέραν η ανθρωπολογία 8 μήνες μετά να γίνει ένας εποπτικός μηχανισμός στη ΡΑΕ που θα ελέγχει, δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. Εξακολουθεί και η κερδοσκοπή και οι ΔΕΗ και οι προμηθευτές. Άρα, πρώτον, πρέπει να γίνει μία διευκρίνηση, μία εποπτεία στο να μην έχουμε χειραγώγηση τιμών και να μην είμαστε πρώτοι σε ακρίβεια. Από εκεί και πέρα τα έχουμε πολλές φορές. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε όλα τα κάψιμα. Αύξηση του κατώτατου μισθού. Γιατί είπαν ότι θα γίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού, κυρία Πέρκα. Ακούστε με λίγο, είπαν ότι θα γίνει το Μάη. Τα ποσοστά που δίνουν από αυτά που διαρρέουν δεν καλύπτουν. Δεν φτάνουν δηλαδή σε αυτό τουλάχιστον που λέμε εμείς τα 800 ευρώ. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα ψηφίσουν πάλι γιατί 7 και όχι 8 και όλα αυτά. Και... ακόμα, και κάτι ακόμα για τα δημόσια οικονομικά. Μία κυβέρνηση που έχει την τύχη να έχει βρει 37 δις από την προηγούμενη, δεν έχει ξαναγίνει. Που έχει την τύχη να μην έχει υποχρεώσει για πρωτογενή πλεονάσματα λόγω πανδημίας που έχει χαλαρώσει το σύμφωνο σταθερότητας. Που έχει ταμεία ανάκαμψης και ένα σωρό πόρους λόγω πανδημίας. Και επίσης συγχρόνως δίνει ένα σωρό λεφτά, να μην πούμε σε πόσα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να τη λιβανίζουν. 5 δις απευθείας αναθέσεις. Άρα θεωρείτε ότι ναι, δεν κάνει σωστά τη διαχείριση. Δεν έχουμε ότι δεν μπορεί να στηρίξει το λαό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Με σοβαρά επιδόματα, με αύξηση του κατώτου μισθού, με μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Ωραία, κύριε Σμέρο, να ακούσει ο κ. Ανδρουλάκης, δοξάζεται κρυπτόμενος. Να σας πω κάτι, γιατί και εγώ, εννοείται ότι δεν θα πω εγώ στον κύριο Ανδρουλάκη, γι' αυτό και ειρωνεύτηκα πριν αν θα πρέπει και πότε και πώς θα κάνει δήλωση. Αλλά ακούστε λίγο. Κριτική συζήτηση κάνουμε αυτή την ώρα. Στην πραγματικότητα. Άρα και εσείς συμφωνείτε με αυτό. Δυστυχώς, τα περισσότερα νομοσχέδια τα ψηφίζουν μόνοι της. Είναι μέτωπο η αντιπολίτευση, δεν είναι μόνο η αξιωματική. Είδατε τώρα και σε κάποιες ίδιες προτάσεις και όλη η αντιπολίτευση ψηφίζει μόνη της. Όταν λοιπόν έρχεται αντιμέτωπη και όταν έρχονται οι υπουργοί ανάλογα κατάσταση. Κατάλαβα τι εννοεί ψηφίζει. Μισό λεπτό και εννοείται ότι. Όταν λοιπόν έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα, κάνει επίθεση. Κάνει επίθεση σήμερα στο ΚΙΝΑΛ, αύριο στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται. Άρα, ναι, αυτό εννοείται. Ακούστε λίγο τώρα. Για την Νοβάρτς, αν θέλουμε να τον ανοίξουμε, ένα θα πω. Ένα θα πω πια που θα το πει όλος ο κόσμος και θα το γράψει και ιστορικό του μέλλοντος. Σε όλο τον κόσμο σκάνδαλο, στη χώρα μας και βορεία. Ντροπή. Αυτό. Για τους πολιτικούς ήταν σκευωρία και η ντροπή είναι δική σας. Είναι δική σας που συστήσατε. Συστήθηκε ολόκληρη πλεκτάνη για να κατηγορήσετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Δεν πολιτευόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν σας ακολουθούμε κιόλας. Έχει συνέχεια. Παρόλα αυτά δεν είναι αυτό το μείζον θέμα σήμερα. Πλην του ότι ζούμε σε μια χώρα πέρα από την ακρίβεια. Την πανδημία. Ωραία, εγώ σας ρώτησα όμως για το κίνημα αλλαγής, αν συμφωνείτε ότι δεν έχει, ας πούμε, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ουσιαστικά δεν μπαίνει ξεκάθαρη θέση. Ότι έχει την πολιτική των ίσων αποστάσεων. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Ότι δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση ο πρόεδρος του άλλου κόμματος για ένα θέμα που αφορά τη μεταξύ τους. Όχι, δεν έχω λόγο. Είναι δυνατόν? Είναι και όχι, κυρία Πέρκα, ακόμη και για τον κύριο Πολάκη, ότι δεν πήρε θέση ουσιαστικά το ΚΙΝΑΛ. Κατηγορήθηκε και γι' αυτό. Από ποιον, με συγχωρείτε, θα παντρευτεί? Από την κυβέρνηση. Όχι μόνο από την κυβέρνηση, από την κοινωνία. Δηλαδή, τα κόμματα δεν πρέπει να. Συγγνώμη, κυρία Πέρκα. Πώς την εννοείτε την πολιτική, δεν πρέπει να έχουμε θέσεις? Μισό λεπτό, κύριε Σπάντρα, λίγο. Τι λίγο, μα δεν, όχι μόνο πολύ στη συζήτηση, πιο λίγο. Τι λίγο. Ωραία. Να κατηγορήσω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου το ΚΙΝΑΛ, ξέρω εγώ οποιονδήποτε άλλο. Δεν κατηγορώ κανέναν. Άρα δεν. Γιατί δεν αντέδρασε που για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική διαδικασία του κοινοβουλίου. Συγγνώμη, η κυρία Πέρκα, αν γινόταν κάτι αντίστοιχο με στέλεχους της κυβέρνησης, εσείς δεν θα ζητούσατε από το κίνημα αλλαγής, για παράδειγμα, να πάρει ξεκάθαρη θέση? Ζητάω αυτή τη αυτό στιγμή. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Όχι, εγώ αυτό λέω. Ωραία. Ότι εγώ, αν ήθελα να πάρει θέση ο κύριος Ανδρουλάκης, θα ήταν να διαμαρτυρηθεί. Γιατί έκλεισε το μικρόφωνο. Δεν έχει σημασία τι θα έλεγε. Ό,τι ήθελε, έλεγε ο άνθρωπος. Κύριε Σμέρο, παρακαλώ, γιατί. Ούτε στη Χρυσή Αυγή δεν είχε κλείσει το μικρόφωνο. Θα μας επιτρέψει να μιλήσουμε κι εμείς για το Πασόκ. Μιλάνε όλοι οι άλλοι.